Δεν έχω ακριβώς ερωτήματα. Έχω την επισήμανση κάποιων τραγικών αντιφάσεων, η οποία δεν έχει καμία σχέση απολύτως με τα πρόσωπα και την επιστημοσύνη των προλαλησάντων, καμία σχέση με το καλοπροαίρετο των κόπων των οποίων καταβάλουν, αλλά με την παρουσία μας εδώ, το αντικείμενο αυτό καθ' αυτό, το περιεχόμενό του και τη διαδικασία. Και είμαι υποχρεωμένη να το καταθέσω. Έγινα παραλήπτης της πρόσκλησης. Το σεμινάριο έγινε, η διμερίδα, όποιος ήθελε πήγαινε, όποιος ήθελε δεν πήγαινε. Το να κάνουμε μία κοινή συνεδρίαση, δύο επιτροπών, να ενημερωθούμε εντός του Κοινοβουλίου για τα αποτελέσματα ενός διήμερου συνεδρίου σεμιναρίου, το οποίο κατασκευάζει τη νέα αγωγή του πολίτη, όπου στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ανάπτυξη φορολογικής συνείδησης, όπου ακούω τον κύριο Μοσκόφ, για τον οποίο τρέφω απεριόριστη προσωπική εκτίμηση και την καταθέτω εδώ δημοσίως για να μην παρεξηγηθώ, να λέει ότι μπράβο, το ενθουσιάστηκε πάρα πολύ που κάποιοι εκπαιδευτικοί βάλαν και από την τσέπη τους λεφτά και ήρθαν από το διαόλου τη μάνα στο Μαράζλιο και εδώ. Εμείς εδώ είμαστε για να νομοθετήσουμε. Στείλτε μας συμπεράσματα και στείλτε μας προτάσεις. Να πάρουμε πολιτικές θέσεις. Αλλά να έρθουμε εδώ για να νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπου οι καινούργιες δημοκρατικές αντιλήψεις κατασκευάζονται με οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και την κατάλληλη χορηγία, απέχει πόρο της πολιτικής τοποθέτησης απέναντι στην έννοια δημοκρατικός πολίτης και δημοκρατικά δικαιώματα. Διότι θα έπρεπε τότε κι εγώ να έρχομαι εδώ να σας ενημερώνω κάθε φορά που η λαϊκή συσπήρωση πηγαίνει στο Δήμο Αθηναίων ή οπουδήποτε αλλού και εντοπίζει σχολεία στα οποία δεν υπάρχει ισότητα, δεν υπάρχουν τζάμια. Με μείον 10. Και πέφτουν οι στέγες πάνω στα κεφάλια των παιδιών. Ωρεοποιούμε λοιπόν ένα σύστημα που αρχίζει από την εμπορία ανθρώπων και καταλήγει στην δημοκρατική εκπαίδευση σε μία Ευρώπη και σε μία χώρα η οποία νταραβερίζεται στο επίπεδο της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εμπορίας ανθρώπων με χώρες με τις οποίες είναι συνεταίρος, φίλοι και σύμμαχος για τις οποίες δεν ισχύει το παραμικρό από αυτά. Και ερχόμαστε στο Κοινοβούλιο σήμερα εδώ μέσα υποκριτικά να συζητάμε κάτι που αύριο βάζει κριτήρια στο ποιος θα πάρει το επίδομα του παιδιού. Αν η φοίτηση δεν είναι συνεχής, γιατί αυτό θα ψηφίσει αύριο το Ελληνικό Κοινοβούλιο που μιλάτε για εκπαίδευση. Αν η φοίτηση δεν είναι συνεχής 12 χρόνια, δεν παίρνει ο γονιός το επίδομα του παιδιού. Αν το παιδί είναι ανάπηρο και δεν έχει τη δυνατότητα να έχει συνεχή φοίτηση, γιατί δεν υπάρχει μέσο να πάει το παιδί εκεί, χάνει το επίδομα. Απολύτως έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κενά σε παιδιά, θα δείτε πώς είναι η νομοθεσία αύριο και πώς χάνετε το επίδομα και από ποιους χάνετε. Θα γίνει συζήτηση στην αρμόδια βουλή, στην ολομέλεια αρμοδίως και θα τοποθετηθούμε. Ήρθαμε λοιπόν εδώ, έγινε ένα πολύ ωραίο σεμινάριο, πώς θα κατασκευάσουμε δημοκρατικούς πολίτες. Είναι βαριά προσβλητικό μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να ερχόσαστε να με ενημερώσετε για σεμινάρια που αφορούν beginners, αρχάριους. Στην Επιτροπή την Αρμόδια. Να μας ενημερώσετε τι έχετε για αρχάριους. Στην Ευρώπη, στην οποία κάθε φορά η συζήτηση εδώ μέσα, ειδικά από τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, γιατί η Ευρώπη είναι μια ιδέα, έτσι, δεν είναι μόνο αυτό το συνονθήλευμα, τη υλικοφολιά που είναι σήμερα και η συμβίωση των λαών. Θα μάθουμε τι θα διδάξουμε στους αρχάριους επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποιοι είναι οι αρχάριοι, οι καινούργιες μορφές ΜΚΟ που θα ξεφυτρώσουνε. Ποιοι είναι αυτοί οι αρχάριοι στα δικαιώματα στην Ευρώπη των αξιών, των αρχών που πρέπει να εφαρμόζονται παντού με τις συμμαχίες των προθήμων. Αυτό δεν μας λέτε μέχρι τώρα. Ότι μόνιμο κριτήριο είναι το υψηλότατο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπα, έχει αρχάριους. Πού είναι αυτοί οι αρχάριοι και θα τους ενημερώσετε πώς. Με εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα βάζουν από την τσέπη τους λεφτά να πάνε να ενημερωθούν όποτε γίνει με τη σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αναντάμ παπαντάμ με χορδές και οργάνεις μία διημερίδα. Και η κοινωνία των πολιτών επανεφευρίσκεται. Δεν την έχουμε ζήσει στην εποχή του Ρόντου. Δεν την έχουμε ζήσει στην εποχή του πολέμου στη Ιουγκοσλαβία. Την κοινωνία των πολιτών. Δεν την έχουμε ζήσει.
όπου περάσαμε μέσα σε 4 χρόνια, μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο. Το πρέπει να αναμειγνύεται ο κόσμος στην κοινωνία των πολιτών στην εξωτερική πολιτική και μετά δεν πρέπει να αναμειγνύεται στην εξωτερική πολιτική. Είναι αλήτες αυτοί που βγαίνανε στον δρόμο για τον Οτσαλάν, όχι είναι δημοκράτες αυτοί που βγαίνανε στον δρόμο για τον Οτσαλάν και για τα ανθρώπινα του δικαιώματα. Πάμε να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν τη Σιβίως και το Δημοκρατικό Σχολείο σε μια χώρα που χτες ο Μπάτσος χαστούκιζε το Ρωμά. Από το πούμε τι αυτού του παιδιού. Και σε συλλόγους γονέων και δασκάλων οι οποίοι είναι απ' έξω και λένε «Δεν θέλω προσφυγάκια στο σχολείο». Και θα εκπαιδεύσουμε τους δασκάλους μας, οι οποίοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι, που τους λέει η Ευρώπη πόσο σαρχάρι θα αγγίξουν για πρώτη φορά στη ζωή τους. Έπρεπε αυτά τα που λέτε τώρα εδώ μέσα, ως ενθουσιώδη, έπρεπε να είναι σύμφυτα και περασμένα μέσα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Έπρεπε να είναι μέσα στα σχολεία και μέσα στα πανεπιστήμια προδεκαετιών. Προδεκαετιών. Έπρεπε να είναι μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Να είναι πρακτικές στο σχολείο, να είναι πρακτικές στο παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο. Να είναι πρακτικές στα δημόσια μέσα και στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα και στα διαδίκτυα. Και ερχόμαστε τον 21ο αιώνα, 2020, έχουν κλείσει 20 χρόνια από τον 21ο αιώνα, εδώ μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στην παρούσα χρονική συγκυρία, μα το Χριστό δηλαδή, και μιλάμε για αρχάριους. Και έρχεστε να μας ενημερώνετε για πετυχημένο σεμινάριο περί αρχαρίων, περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να επιβεβαιώνετε 300% τη θέση του κουκουέ, ότι το ρολόι έχει πάει πίσω από το μεσαίωνα και πρέπει να το ξανανακαλύψουμε. Πίσω από το μεσαίωνα έχουμε πάει. Τράφικινγκ και εμπορία ανθρώπων. Λες και το τράφικινγκ και η εμπορία ανθρώπων δεν ανθεί πέριξ των βάσεων των στρατιωτικών. Λες και δεν είναι ευκολότερο. Τι θα πάτε να διδάξετε, δημοκρατικά δικαιώματα στην παιδική επιχειρηματικότητα? Σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο πριν από 10 χρόνια, με γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γινότανε συζήτηση μέσα στα σχολεία για την παιδική επιχειρηματικότητα. Και γινόντουσαν σεμινάρια παρόμοια με αυτά που λέτε. Και έχω ζήσει μάθημα, συγκεκριμένο μάθημα, σε συγκεκριμένο σχολείο και έχω κάνει και συγκεκριμένη καταγγελία. Όπου στείλανε ένα αερόστατο και βάζανε μέσα στο αερόστατο τα δικαιώματα τα ανθρώπινα που μπορούν να υποχωρήσουν για να φύγουν, ώστε στη θέση τους να περισσέψει πόρος και δύναμη. Και βάζανε τα παιδιά να κάνουν αγοραπολισίας μέσα στα σχολεία με πάγκους. Κυρία Κανέλη. Το μεταχειρισμένο τους πραγμάτων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, αλλά εδώ πέρα να ενημερωθούμε για την αρχαριοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη που λατρεύεται. Ανθρώπους που ήρθαν να μας ενημερώσουν, το καταλάβαμε. Όχι, ήθελα, έχω μία ερώτηση συγκεκριμένη. Το Υπουργείο επικρίνει, πώς το λένε, προκρίνει ως καλύτερη αυτή τη μέθοδο και πόσος είναι ο αριθμός των εκπαιδευθέντων που ήρθαν στο σεμινάριο? 130, σας είπαν 130. Είναι ρητορικό το ερώτημα, 130. Είναι ρητορικό το ερώτημα, είναι το υποπολαπλάσιο των ελλείψεων των καθηγητών στα σχολεία και δι' στα ειδικά σχολεία. Εντάξει, αυτά υποπολαπλάσιο.